Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία. Να πούμε τα νούμερα του κορονοϊού. 890 είναι τα νέα κρούσματα σε ολόκληρη τη χώρα. Τελικά, 381 συμπολίτες είναι διασωληνωμένοι. 15 θανάτους είχαμε το προηγούμενο 24ωρο. Και είπα τελικά γιατί αρχικά δόθηκαν άλλοι αριθμοί για τα κρούσματα, τους διασωληνωμένους και τους θανόντες και τους θανάτους από κορονοϊό. Αποκλιμάκωση των κρουσμάτων και των θανάτων. Οι διασωληνώσεις αποκλιμακώνονται αργά και εδώ στα Γιάννα τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα. 7 είναι τα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ για το προηγούμενο 24ωρο. 1 στην Πρέβεζα, 8 συνολικά στην Ήπειρο. Θα δούμε και στη συνέχεια το ζήτημα της πανδημίας. Πάμε όμως πριν να δούμε μια είδηση που αφορά στον περιφερειακό δρόμο των Ιωαννίνων που αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά τραγικά με τον θάνατο 30χρονου εκεί την περασμένη Παρασκευή. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, καθώς υπήρξε μια διαμαρτυρία στο σημείο που σκοτώθηκε ο 30χρονος από συγγενείς, φίλους και περίοικους εκεί, ακριβώς για την επικινδυνότητα του σημείου. Δεν είναι το μόνο επικίνδυνο σημείο. Αλέξανδρε. Ναι, καλησπέρα Βλάση. Έτσι ακριβώς είναι. Ήταν η πιο εκοφαντική βουβή διαμαρτυρία που έχω καλύψει στα 20 χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικές οι στιγμές που, και οι σκηνές που εκτελήθηκαν στην περιφερειακή. Στο πάμε να βλέπουμε που... εμείς, να βλέπουμε φωτογραφίες από την διαμαρτυρία. Ναι, Αλέξανδρε. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ήταν σχεδόν, μπορώ να υπολογίσω, περίπου 200 άτομα, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, περίοικοι της περιοχής αλλά και κάτοικοι των Ιωαννίνων που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα της οικογένειας, από εκεί ξεκίνησε, για μια βουβή διαμαρτυρία. Να σημειώσω ότι δεν έγιναν δηλώσεις, σεβαστήκαμε απόλυτα την επιθυμία αυτή της οικογένειας. Αναδιαστήματα έκλειναν την κυκλοφορία με τη βοήθεια και της τροχέας που είχε ισχυρή δύναμη στο σημείο, καθώς ο δρόμος λειτουργούσε και λειτουργεί κανονικά. Είναι κοινό το αίτημα και αυτονόητο να μπει ένα τέλος σε αυτό το απίστευτο αλαλούμ με τον συγκεκριμένο παράδρομο της περιφερειακής. Είναι ο μοναδικός παράδρομος σε όλη την περιφερειακή. Θα έπρεπε προπολού να έχει λυθεί το ζήτημα. Προφανώς δεν θα έπρεπε να λειτουργεί ο παράδρομος. Είναι ίσως πολύ αργά. Το ίσως να το αφαιρέσουμε, είναι πολύ αργά να συζητάμε για το τι έπρεπε και το τι πρέπει να γίνει. Αυτό που θέλουν και από την οικογένεια του 30χρονου είναι να περάσουν ένα μήνυμα ότι ο δικός τους άνθρωπος θα πρέπει να είναι ο τελευταίος που χάνει τη ζωή του και γενικότερα, αλλά ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Ακολούθησε και αμέσως μετά, και αυτός είναι ο λόγος που δεν προλάβαμε να έχουμε και το βιντεοσκοπημένο υλικό, και μια διαμαρτυρία μεταφέρθηκαν, δηλαδή μετακινήθηκαν οι άνθρωποι από εκεί, μεταφέρθηκαν στην κεντρική πλατεία μπροστά από το διοικητήριο της περιφέρειας. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα και διαμαρτυρίες για την περιφέρεια και τις ευθύνες των υπηρεσιών της περιφέρειας, όπως φυσικά και της νυν αποκεντρωμένης, της πρώην περιφέρειας που κατασκεύασε το δρόμο και τον άφησε, επέτρεψε να λειτουργήσει μέχρι και σήμερα και να λειτουργεί αυτός ο παράδρομος. Όλα αυτά βέβαια θέλουν χρόνο, θέλουν μεγάλη συζήτηση για το τι έπρεπε να γίνει. Προφανώς όμως υπάρχουν ευθύνες, δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν θα αναζητηθούν από την ίδια την οικογένεια. Είναι πολύ πρόωρος ο χαμός του δικού τους ανθρώπου. Προφανώς όμως, ή πιθανότατα, να μην πω προφανώς, πιθανότατα σε επόμενη φάση θα αναζητηθούν και τέτοιου είδους ευθύνες, όχι μόνο αστικές αλλά και ποινικές ευθύνες, ακριβώς
για το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα επιτρέπεται να λειτουργεί, να βρίσκεται σε κανονική λειτουργία αυτός ο παράνομος παράδρομος. Θα εξελιχθεί, από ό,τι μου είπε ο Περιφερειάρχης Υπήρου, μίλησα προχθές μαζί του, θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Έχει προγραμματιστεί μια ευρεία σύσκεψη για το τι μπορεί να γίνει σε σημεία Καρμανιόλες της περιφερειακής οδού των Ιωαννίνων και σε αυτό το σημείο τι μπορεί να γίνει, έτσι. Να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ναι. Γενικώς να σημειώσω ότι δεν ήταν και δεν είναι το καλύτερο δυνατό το κλίμα και για την περιφέρεια Υπήρου και για τον κύριο Καχυμάνη. Εγώ μεταφέρω αυτά που είδες εκεί, ναι. Που μας είπαν εκεί οι άνθρωποι και οι συγγενείς και οι φίλοι, γιατί υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες, εγώ το είπα από την αρχή, των υπηρεσιών. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε και μας τα είπαν εκεί οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή, που δεν είναι συγγενείς του θύματος. Υπήρχε πινακίδα απαγόρευσης για τη διέλευση φορτηγών άνω των 8 τόνων, η οποία εξαφανίστηκε μέσα σε ένα βράδυ, έτσι ώστε φορτηγά πολύ πάνω των 8 τόνων να περνούν χωρίς να θεωρούνται παράνομα από το συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή από το γεφυράκι που υπάρχει εκεί. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν έγγραφα από την τοπική κοινότητα Μαρμάρων, στην οποία ανήκει, ας πούμε, διοικητικά το σημείο και η περιφερειακή, εδώ και χρόνια που επισημαίνουν ακριβώς αυτή την αναγκαιότητα να λήξει αυτό το θέμα. Δυστυχώς φτάσαμε να χάσουμε έναν άνθρωπο. Έχουν γίνει και άλλα ατυχήματα στο παρελθόν. Επίσης έχει σκοτωθεί κόσμος. Το αν έχει σκοτωθεί κόσμος ακριβώς στο συγκεκριμένο σημείο ή στα 20 μέτρα πιο κάτω, ελάχιστη σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ξανασυζητήσουμε με την ίδια λογική αυτό το θέμα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι το τελευταίο θύμα που θρηνούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μαζί σου, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα το αναλυτικό ρεπορτάζ Βλάση, να πούμε, και λόγω της αυριανής απεργίας, αναγκαστικά, υποχρεωτικά θα περάσει στα δελτία της Παρασκευής, όπου θα δούμε και τις εικόνες κανονικά σε βίντεο. Σε ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού μπαίνει στο στάδιο της κατασκευής. Επιτέλους, σήμερα μπήκαν οι υπογραφές με την ανάδοχη εταιρεία ενός έργου 15 εκατομμυρίων ευρώ, ενός έργου τεράστιες περιβαλλοντικής σημασίας, τεράστιου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Πάμε να δούμε.